η σχέση ΜΜΕ και Χρυσής Αυγής είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πολύπλοκη. Όλοι αυτοί οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, στους οποίους αναφερόμαστε με τη λέξη κρίση, δεν θα είχαν οδηγήσει έναν κόσμο στη Χρυσή Αυγή αν δεν ήταν τα μέσα επικοινωνίας. Ωστόσο, η συμβολή τους κινείται σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν, τα μέσα επικοινωνίας εδώ και κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, διακινούν την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, είτε σε θέματα οικονομικά, είτε σε θέματα κοινωνικά, όπως είναι αυτά που αφορούν την οικογένεια, το σχολείο, το στρατό κτλ. Είτε σε θέματα πολιτικά, κυρίως με την αντιπολιτική της στάση και την καταγγελία της δημοκρατίας. Και βεβαίως με τον ρατσισμό, τον εθνικισμό και τη βία, την οποία τα μέσα επικοινωνίας πολλές φορές έχουν προβάλει υπό τη μορφή των πολιτών που αυτοαμήνονται ανάμεσα σε κάποιους κινδύνους. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, τα μέσα επικοινωνίας έχουν συμβάλει είτε να μην αναφέρονται σε περιστατικά βίας που έχουν συμβεί στο παρελθόν, είτε όταν αναφέρονται να αφαιρούν το πολιτικό περιεχόμενο της Χρυσής Αυγής και να εστιάζουν κυρίως στα θέματα του lifestyle, το πώς είναι κάποιος ντυμένος, πώς συμπεριφέρεται ως άνδρας ή ως γυναίκα αντιστοίχως κτλ. Κτλ. Με δύο λόγια λοιπόν, έχουν παίξει ένα καταλυτικό ρόλο τα mainstream media, κυρίως τα εμπορικά media και όταν μιλάμε για τηλεόραση, ιδιωτική τηλεόραση, ώστε να κάνουν ελκυστική για κάποια κατηγορία του πληθυσμού και ειδικά για κάποιους νέους τη Χρυσή Αυγή. Και νομίζω ότι έχουν πρώτα αυτά την υποχρέωση να πετάξουν από πάνω τους αυτή την βρωμιά. Τα ίδια ισχυρίζονται ότι πάντα προβάλλανε αρνητικά την Χρυσή Αυγή. Δεν ισχύει αυτό. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις την έχουν προβάλει θετικά, με την έννοια ότι έχουν προβάλει κυρίως, το ξαναλέω αυτό, το lifestyle, το έχουμε πει πολλές φορές, το lifestyle των πρωταγωνιστών της, των βουλευτών αυτών που ξέρουμε όλοι, για να μην αναφερθώ σε ονόματα, έχουν προβάλει θετικά το λεγόμενο κοινωνικό έργο, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές είναι και κατασκευασμένο, δηλαδή την συλλογή και διανομή τροφίμων ή αίματος που επιχείρησαν, ή σχολεία, δηλαδή τέτοια φροντιστήρια τα οποία επιχείρησαν κτλ. Και επίσης έχουν προβάλει θετικά και το ότι έχουν εκδιώξει από κάποιες περιοχές κάποιους μετανάστες. Δεν αληθεύει ότι δεν την έχουν. Αλλά τα mainstream media, όπως για παράδειγμα το Mega ή ο Αντένα... Κοιτάξτε, τα mainstream media έπαιξαν αυτό το παιχνίδι της ακροδεξιάς και πριν τη Χρυσή Αυγή με το Λάος. Είτε βεβαίως γιατί πουλάνε, ξέρετε, οι προκλητικές συμπεριφορές πάντα πουλάνε στην τηλεόραση. Είτε τις κάνουν πολιτικοί, είτε τις κάνουν μοντέλα, είτε τις κάνουν ποδοσφαιριστές. Ωστόσο όμως στην προκειμένη περίπτωση αφαιρούν από αυτές τις προκλητικές συμπεριφορές, το χαστούκι για παράδειγμα στην κανέλη και το νερό στη δούρη, το πολιτικό περιεχόμενο και τελικά προβάλλονται ως ήρωες, ως τιμωροί οι οποίοι μπορεί να βάλουν τάξη σε μια κοινωνία η οποία δαμάζεται από την κρίση και υποφέρει.